Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη δέχτηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στο γραφείο του. Οι δύο άντρες ζήτησαν για τα θέματα του ΕΣΠΑ, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τον Υπουργό να βοηθήσει στην ολοκλήρωση των έργων του μετρό, προσφέροντάς του ένα ομοίωμα του Λευκού Πύργου, το οποίο είπε πρέπει να συμπληρωθεί και με μια αμαξοστοιχεία που θα συμβολίζει το μετρό. Με μια ευχή, την ευχή στην επόμενη επίσκεψή σας ή σε μια από τις επόμενες επισκέψεις σας. Να υπάρχει και ένα τρενάκι εδώ που να συμβολίζει το μετρό. Κύριε Υπουργέ, η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει, οι επαγγελματίες δεν αντέχουν πια και οι πολίτες χωρίς μετρό. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ η πόλη και έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας προσωπικά επάνω σας. Αυτό θέλουμε να το ξέρετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας και εμείς δεσμευόμαστε την πλευρά μας. Όταν σκέφτεστε ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, να ξέρετε ότι είναι σε καλά χέρια. Και ότι θα πετυχαίνουμε τους στόχους μας, είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα πάει καλά το κομμάτι της απορρόφησης του ΕΣΠΑ και του σχεδιασμού της επόμενης περίοδου. Ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ο κύριος Καλογιάννης, ο αναπληρωτής υπουργός, και ο κύριος Σιμόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας, για να μείνει το έργο ζωντανό και να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Και πιστέψτε μας, το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Γιατί είναι κομβική σημασία. Την ίδια στιγμή θα προχωρήσει, όπως ξέρετε, το μετρό προς την Καλαμαριά. Γίνεται επανεκκίνηση των έργων στο αεροδρόμιο Μακεδονία και προχωρούν και τα έργα στη Δυτική Περιφερειακή. Οι γέφυρες. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσω, γιατί τα ζείτε, τα βιώνετε κάθε μέρα. Κάνουμε μια προσπάθεια κόντρα στον άνεμο να προχωρήσουν τα έργα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κωστής Χατζηδάκης και Απόστολος Τζιτζικώστας ζήτησαν για τα θέματα του ΕΣΠΑ και ο Περιφερειάρχης παρέδωσε στον Υπουργό έναν επικυρωποιημένο φάκελο με ενημερωτικό υλικό σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία, που περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα ενταγμένα έργα με λεπτομερή αναφορά στην εξέλιξή τους. Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια στην ολοκλήρωση των έργων που είναι ήδη ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με την αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων, που για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αγγίζει το 52%, υλοποιώντας 500 έργα ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ. Τον ενημέρωσε επίσης για τη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει για το σχεδιασμό της νέας περιόδου. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας παραδώσω ένα update, μια ενημέρωση της πρόοδου υλοποίησης του προγράμματος του ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας με σημερινή ημερομηνία, που περιέχει όλα τα έργα, τη φάση στην οποία βρίσκονται και την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε για να κάνουμε ακόμη ταχύτερη την υλοποίηση του προγράμματος αυτού και να προχωρήσουν τα έργα, γιατί ξέρουμε καλά ότι μόνο μέσα από την ανάπτυξη μπορούμε να φύγουμε από την κρίση και να πετύχουμε τους στόχους που χρειαζόμαστε ως χώρα για να μειώσουμε και την ανεργία που στην Κεντρική Μακεδονία είναι πάρα πολύ υψηλή. Από την πλευρά του, ο κύριος Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι μία εκ των 13 περιφερειακών αναπτυξιακών συσκέψεων για το ΕΣΠΑ που σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 19 Απριλίου, με στόχο το νέο ΕΣΠΑ να καταστεί πιο απλό, πιο γρήγορο και πιο φιλικό στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία, στους άνεργους, στους Έλληνες πολίτες. Ενώ αναφερόμενος στο μνημόνιο, τόνισε ότι αφού το κατάφεραν οι Ιρλανδοί, μπορούμε και εμείς, εάν το βάλουμε εθνικό στόχο. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια μέχρι τώρα σημαντική. Η χώρα αποκαθιστά την αξιοπιστία της σταδιακά, αλλά πρέπει να ανέβουμε μέχρι την κορφή του βουνού, να κάνουμε και το τελευταίο μίλι. Και είμαι βέβαιος ότι με εθνική ενότητα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα θα κάνουμε αυτό που απαιτείται. Οι Ιρλανδοί, αφού μπήκαν για κάποια χρόνια στο μνημόνιο, σε λίγο χρονικό διάστημα βγαίνουν. Αφού τα κατάφεραν αυτοί, μπορούμε να τα καταφέρουμε και εμείς, αρκεί να το βάλουμε εθνικό πείσμα.